Ακριβώς, Ιάκωβε, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είχαμε τη Ράνο Μαλικόπουλου ότι οι έμποροι ναρκωτικών είναι η ίδια η ΚΑΝ. Ο ίδιος ο Ισοβίτης, εξερχόμενος από τη δικαστική αίθουσα, ανέφερε στους δημοσιογράφους, χαρακτηρίζοντας την απόφαση γελία, όπως την χαρακτήρισε ο ίδιος, με στόχο να πληγεί διευθύντρια των κεντρικών φυλακών, Άννα Αριστοτέλους. Ο ίδιος έχει πει ότι είναι μια απόφαση καθοδηγούμενη και όπως χαρακτηριστικά μας ανέφερε, κάθονται και κατονομάζουν εμένα για έμπορο ναρκωτικών, ενώ οι έμποροι είναι η ίδια η ΙΚΑΝ που στείνει τις υποθέσεις της. Είναι αυτό το οποίο ανέφερε ο Μαμαλικόπουλος, εξερχόμενος από την αίθουσα του δικαστηρίου. Να σας πω ότι σήμερα ήταν προγραμματισμένη η διαδικασία για επιβολή ποινής στον 39χρονο ο Ισοβίτη, ωστόσο ο συνήγορος υπεράσπισης κατέθεσε αίτημα για συντρέχουσες ποινές. Ήταν ένα αίτημα το οποίο κατέθεσε λίγο πριν ανακοινώσει ο δικαστής την ποινή του. Διακόπη η διαδικασία περίπου μία ώρα και το δικαστήριο αποφάσισε όπως αναβάλει την διαδικασία, την όρισε την ερχόμενη Τετάρτη 27 Ιουλίου στις 10 το πρωί, προκειμένου όπως ανέφερε να μελετήσει το αίτημα και να ανακοινώσει την τελική του απόφαση. Επομένως, ο Ισοβίτης παραμένει υποκράτης, επέστρεψε πίσω στις κεντρικές φυλακές και θα ακούσει την ποινή του την Τετάρτη. Να υπενθυμίσουμε ωστόσο ότι Ιάκωβε κατονομάστηκε ως ο ηθικός αυτουργός δύο εγκλημάτων από τον Χαράλαμπο Χρυσάνθου, άλλος Χάμπουργκερ, ο οποίος παραδέχθηκε πως ήταν ο εκτελεστής στις δύο απόπειρες. Οι απόπειρες αφορούν τον εναντίον του Κωνσταντίνου Χαραλάμπου, άλλος Μαύρος, αλλά και του κριτικού, του γνωστού επιχειρηματία στην ελεύθερη επαρχία Αμοχώστου. Μάλιστα, Κατερίνα. Ραντεβού ξανά στο δικαστήριο την ερχόμενη Τετάρτη. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ, Κατερίνα μου. Και πάμε